Ήταν πάλι Σεπτέμβρης, σαν σήμερα 165 χρόνια πριν, όταν η Κρήτη έζησε ένα από τα πιο καταστροφικά χτυπήματα του Αιγέλαδου. Ξημέρωμα Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου του 1856, η πολιτεία που ζει κάτω από το ζυγό της Τουρκοκρατίας συνταράσσεται από ισχυρότατο σεισμό που είχε εστιακό κέντρο στην Κρητική θάλασσα και μεταγενέστερα το μέγεθός του υπολογίστηκε στα 7,6 με 7,7 ρίχτερ. Όπως καταγράφουν πολλές μαρτυρίες και ιστορικά ντοκουμέντα, από εκείνο το σεισμό ισοπεδώθηκε το Ηράκλειο, ενώ εκτεταμένες καταστροφές προκλήθηκαν σε ολόκληρη την Κρήτη και τη Ρόδο. Οι νεκροί ήταν περισσότεροι από 550 και οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 630, κυρίως στο Μεγάλο Κάστρο. Οι περιγραφές για εκείνη τη σεισμική δόνηση σοκαριστικές. Λέγεται πως κράτησε έως και 3 ολόκληρα λεπτά και σκόρπισε το θάνατο και τον όλεθρο. Για το Ηράκλειο με τα εκατοντάδες θύματα, η καταστροφή ήταν ισοπεδωτική. Υπολογίζεται πως περισσότερα από 3.000 σπίτια κατέρευσαν και λιγοστά παρέμειναν όρθια. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα για το χωριό των Βουτών που τότε σβήστηκε από το χάρτη. Ο Άγιος Τίτος, το Βεζίρ Τζαμί της Τουρκοκρατίας, γκρεμίστηκε για να ξαναχτιστεί το 1869. Το ίδιο σκηνικό καταστροφής επαναλήφθηκε στις 26 Ιουνίου του 1926, όταν ένας παρόμοιος σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε και πάλι την Κρήτη, τη Ρόδο και περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Στο Ηράκλειο και άλλες περιοχές του νησιού εκατοντάδες κτίσματα καταστράφηκαν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ωστόσο οι άστεγοι ανήλθαν σε περίπου 10.000. Σεισμοί ενδεικτικοί και καταστροφικοί που αποδεικνύουν πως η Κρήτη ήταν και θα είναι πάντα στο μάτι του Αιγέλαδου, με την ιστορία να έχει καταγράψει πολλές ισχυρές, ισοπεδωτικές και φωνικές σεισμικές δονήσεις στα βάθη των αιώνων.